Μια εξαιρετικά ελπιδοφόρα ανακάλυψη έκαναν επιστήμονες του Πανεπιστημίου Ρουρ του Μπόχουμ, ανάμεσά τους και μια κριτικιά. Στις 15 Ιανουαρίου παρουσιάστηκαν στο διαδίκτυο τα αποτελέσματα μιας μελέτης του τμήματός μας, την οποία δείχθηκε ότι παραπληγικά ποτήρια μπόρεσαν για πρώτη φορά να επανακτήσουν την ικανότητα βαδίσματος μετά από θεραπεία με την κιτοκίνη Η υπερυντελευκίνη 6 είναι μια συνθετική πρωτεΐνη που βελτιώθηκε βιοτεχνολογικά στη λειτουργία της και μπορεί να βοηθήσει στην αναγέννηση των νευρώνων. Σύνδεσαν τον υποδοχέα της μόνιμα στην Ιντερλευκίν 6 και αυτός ο μόνιμος συνδυασμός έκανε την δράση της πολύ πιο έντονη, πολύ πιο γρήγορη και το σημαντικότερο, χρειαζόμαστε πολύ μικρότερες ποσότητες για να επιτύχουμε την ίδια επίδραση. Με τη μέθοδο μάλιστα της ερευνητικής ομάδας του Μπόχουμ, τα κύτταρα παράγουν τη δική τους υπερεντελευκίνη 6, η οποία στη συνέχεια διανέμεται σε πιο μακρινά σημεία του κεντρικού νευρικού συστήματος. Τα κύτταρα αυτού του μέρους του εγκεφάλου παράγουν τα ίδια αυτή την πρωτεΐνη, η οποία μεταφέρεται σε περιοχές του εγκεφάλου πολύ βαθύτερα, που δεν μπορούμε να τις προσεγγίσουμε αλλιώς, χωρίς να καταστρέψουμε τον εγκέφαλο. Οι επιστήμονες είδαν τα παραπληγικά ποντίκια να περπατούν ξανά σε μόνο 2 έως 3 εβδομάδες μετά την πειραματική θεραπεία στην οποία υποβλήθηκαν. Και αυτές οι περιοχές είναι πολύ σημαντικές για να δώσουν βήμα στα κύτταρα του νοτιαίου μυελού που έχουν κακοποιηθεί να αναγεννηθούν πάλι. Πόσο κοντά είμαστε από μία έρευνα που να αφορά τον άνθρωπο? Δεν μπορούμε τώρα μία μέθοδο που την εφαρμόσαμε στον ποτικό κατευθείαν να την εφαρμόσουμε στον άνθρωπο. Αυτό δεν γίνεται, γιατί υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Είναι, μπορούμε να πούμε, η αρχή όμως για μια... Είναι το πρώτο βήμα, είναι το πρώτο βήμα, ναι. Η Αναστασία Ανδρεαδάκη ξεκίνησε για το ταξίδι στη Γερμανία έχοντας τις αποσκευές της, το πτυχίο της από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Πήρα το δίπλωμά μου στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, αυτό ήταν 94-95, μετά ήρθε στο Marburg. Είμαι 26 χρόνια εδώ. Και στο εργαστήριο του κυρίου Φίσε είμαι 15. Ναι, ήταν μια μεγάλη διαδρομή. Στην Ελλάδα έρχεστε στην Κρήτη? Όχι τόσο συχνά όπως θα ήθελα. Θα το σκεφτόσασταν ποτέ να επιστρέψετε πίσω στην Ελλάδα και να δουλέψετε εδώ? Αν δεν είχα εδώ άλλες προσωπικές υποχρεώσεις, γιατί έχω μια οικογένεια, νομίζω ναι, θα το σκεφτόμουν.